Το δεύτερο θέμα ήταν η έγκριση του απολογισμού των δράσεων της τοπικής προβολής του έτους τουριστικής προβολής του έτους 2023 και του σχεδίου δράσεων τουριστικής προβολής με ενδεικτικό προϋπολογισμό το 2024. Ένα από τα ζητήματα που έθιξε ο εκπρόσωπος τύπου του Δήμου Κορινθίων Αναστάσιος Μποζίκης ήταν η τουριστική προβολή και οι ενέργειες που θα συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη του Δήμου. Εδώ θα λέγαμε ότι οι προοπτικές της Κορίνθου είναι μεγάλες. Το σημείο που είναι η Κόρινθος είναι ένα σημείο αναφοράς με την αρχαία Κόρινθο, την πιο ιστορική πόλη του Δήμου και των αρχαιοτάτων χρόνων. Υπήρχε κάποτε και πρωτεύουσα. Θα λέγαμε εδώ ότι η Αντιδήμαρχος η κυρία Τσουλουχά, συνεχίζοντας την προσπάθεια της περασμένης Δημοτικής Αρχής στο θέμα του τουρισμού, να μην τα ισοπεδώνουμε και όλα, τα οποία θα τα δούμε εν την πορεία τις δράσεις όλες, αυτό ήταν ένα ξεκίνημα αυτή τη στιγμή και τις δράσεις που έκανε η περασμένη Δημοτική Αρχή και ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού που τοποθετήθηκε σωστά το περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε με ανάλυση ακόμα τι άλλα, τι είχαν κάνει και τι μπορούσαν να κάνουν σε σχέση με αυτά τα οποία θα προχωρήσουμε εμείς ως Δημοτική Αρχή. Το κομμάτι αυτό, γιατί η Κόρινθος, θα ανοίξω μια παρένθεση, θεωρείται και λίγο ως πέρασμα από τα πιο περασμένα χρόνια ακόμα και τα πιο παλιά. Εμείς θα πρέπει, είμαστε σε κομβικό σημείο, θα έλεγα, αλλά όμως έχουμε και το μειονέκτημα ότι είμαστε πέρασμα, για να τα ξεκαθαρίζουμε. Εμείς σε αυτό το κομμάτι και ως η κυρία Τσουλουχά προσπάθησε να συνδέσει τον πολιτισμό με την ιστορία, έβαλε 5-4 άξονες βασικούς. Ο ένας είναι ο αρχαιολογικός τουρισμός, που υπάρχει και θα πρέπει να τον αναβαθμίσουμε κατά πολύ. Δεύτερον, ο θρησκευτικός τουρισμός. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι οι ξένοι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα και από την Ευρώπη και από την Αμερική και από παντού, ειδικά από δυτικά, ψάχνουν τα θρησκευτικά μνημεία πιο πολύ. Ρωτάνε για πολλά θρησκευτικά μνημεία. Έχουμε μείνει πίσω πολύ σε αυτό, στα θρησκευτικά μνημεία. Θα πρέπει να τα αναδείξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Μετά είναι ο αθλητικός τουρισμός. Γινόταν αθλητικός τουρισμός, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε ακόμα πιο μεγάλο σε όλο το εύρος του Δήμου και σε όλο το εύρος, πιστεύω, του νομού. Και ο γαστρονομικός τουρισμός, δηλαδή εστίαση, τουριστικά προϊόντα, και θα γίνονται κάποιες δράσεις και από συλλόγους εμπορικούς ανά στα χωριά της πόλης και από το επιμελητήριο, από ό,τι έχουμε δει, για γαστρονομία και εστίαση. Οπότε στους 4 άξονες αυτούς εμείς θα πατήσουμε να πάμε τον τουρισμό γενικά για το Δήμο Κορινθίων ψηλά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι βρεχόμαστε από 2 κόλπους, τον Κορινθιακό και τον Σαρονικό, που οι 2 κόλποι αυτοί έχουν την ιστορία τους. Δηλαδή, θα πάμε στο αρχαίο λιμάνι του Λεχαίου, όπως είδαμε προχθές τον κύριο Δήμα, που αρχίζουμε σιγά σιγά να το αναδεικνύουμε και καλύτερα, να έχει περισσότερη επισκεψιμότητα. Και από την μεριά του Σαρονικού είναι οι κεχραίες, είναι τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, είναι τα λουτρά της ωραίας Ελένης, που όλα αυτά εμείς θα τα αναδείξουμε σιγά σιγά και έχουν τον απότερο σκοπό όλα αυτά να κάθεται ο επισκέπτης στην Κόρινθο 1, 2 και 3 μέρες, όπως πηγαίνει σε άλλες πόλεις, και όχι να περνάει 2 ώρες από το 3 να τα δει αυτά στο γρήγορο και να φύγει. Αυτός είναι ο σκοπός μας και πιστεύω και το στοίχημα αυτό να το κερδίσουμε.